λίγο από σήμερα, δηλαδή θα πέσει ο λίγο η θερμοκρασία. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όλα βαίνουν καλώ από αύριο στου 32 και το Σαββατοκύριακο θα είναι καλό ο καιρό. Γιατί αυτό το πράγμα που περάσαμε τι τελευταιε 3 3-4 μέρε ήταν ο αφύσικο Βέβαια ήταν τυχεροί αυτοί που κάναν τι διακοπέ του και πραγματικά απολαύσαν τα μπάνια του και την άπνια που επικρατούσε όλε αυτέ τι ημέρε. Ο μήνα έχει 29, εντάξει, έφυγε και ο Αύγουστο ουσιαστικά. Θα περάσει και αυτό ο μήνα και θα μπούμε σε ένα Σεπτέμβρη, κυρίε και κύριοι, ο οποίο σηματοδοτεί αρχή για τα σχολεία, αρχή για του φοιτητέ, αρχή για αυτού που δουλεύουν, αρχή για αυτού που θα ψάξουν να βρουν δουλειά. Γενικώ μια νέα αρχή. Καλή δύναμη να έχουμε και να είμαστε καλά υγιεί και χαμογελαστοί. Λοιπόν, σήμερα θα αλλάξουμε λίγο τη ροή τη εκπομπή, γιατί έγινε ένα πολύ δυσάρεστο γεγονό εχθέ. Γύρω στι 3 ώρα ανακοινώθηκε ότι έφυγε από τη ζωή. Ένα πολύ ευγενή άνθρωπο, ένα άνθρωπο πολύ καλό, πολύ αγαθό, ε, πολύ φιλικό. Ένα άνθρωπο που δεν είχε κακή κουβέντα πραγματικά για κανέναν. Ένα άνθρωπο που βοήθησε πάρα πολλού ανθρώπου και ένα άνθρωπο ο οποίο με την πορεία του, την επαγγελματική και το ήθο του, δημιούργησε στον χώρο τη μόδα ένα πολύ ξεχωριστό κεφάλαιο. Ο Μιχάλη Ασλάνη, κυρίε και κύριοι, στην ηλικία των 63 ετών έφυγε από τη ζωή. Σήμερα θα γίνει και η νεκροψία. Αύριο θα γίνει η κηδεία του στην ιδιαίτερη πατρίδα του Χαλκίδα. Να πούμε ότι το FDSTV, όταν ήταν εδώ η Σταματίνα πριν από κάποιου μήνε, ήταν η τελευταία εκπομπή που έδωσε την uh, συνέντευξή του, την τελευταία του τηλεοπτική συνέντευξη, κυρίε και κύριοι. Πραγματικά πάρα πάρα πολύ αναπάντεχο το νέο. Είχε κάποιε δυσκολίε, είχε κάποια θέματα με την υγεία του. Αλλά προκάλεσε η... ο χαμό του προκάλεσε κυριολεκτικά σοκ, όχι μόνο στου ανθρώπου που ασχολούνται με τα μίντια, με τη μόδα που ασχολούνται γενικώ με τα φώτα, αλλά και γενικώ σε όλου του ανθρώπου, γιατί ήταν μια πολύ συμπαθή φυσιογνωμία, ένα πολύ γλυκό άνθρωπο. Ετοιμάσαμε ένα αφιέρωμα, κυρίε και κύριοι. Πάμε να το δούμε και μετά θα έχουμε μια τηλεφωνική επικοινωνία για να δούμε γιατί υπάρχουν και κάποιοι.